Ευχαριστώ το Προεδρείο, ευχαριστώ την κυρία Θανασίου, τους συναδέλφους από την Αστάρτη, τον Ηλία Θανασιάδη για την πρόσκληση. Έχω μια πολύ σύντομη εισαγωγή, γιατί εδώ δεν έχω να πω φιλοσοφίες ιδιαίτερες, παρά μόνο προσωπικές πεπιθήσεις και λίγα data που μάζεψα. Αλλά κυρίως ενδιαφέρει η συζήτηση και να μάθουμε ο ένας από τον άλλον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, σε τέτοια διακρατικά meetings και κυρίως με ανθρώπους που κοινωνούν σε διάφορους πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς χώρους. Ουσιαστικά, ποιος είναι ο σκοπός να έχουμε μια σοβαρή πολιτική σε θέματα υγείας? Πρώτα απ' όλα, να έχεις μια ισότιμη πρόσβαση των ασθενών σε αυτό το χώρο. Να μην αποκλείονται, να μην διασχίζονται η κατανομή των πόρων σε όλη την επικράτεια ή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρήσουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος κύκλος. Το δεύτερο είναι να έχεις μια ποιοτική παρέμβαση σε αυτό το χώρο. Και το τρίτο, σαφώς, είναι να επιβιώσει το σύστημα και να μπορέσει να λειτουργήσει και για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες γενιές. Άρα, πρέπει να σκεφτούμε όταν μιλάμε ότι θέλουμε πρόσβαση σε ένα σύστημα υγείας και τις τρεις αυτές κολόνες της πολιτικής υγείας. Το δεύτερο είναι το κόστος. Το κόστος το οποίο είναι τρομακτικά υψηλό. Και όλοι μας, μπορούμε να αισθανόμαστε τον εαυτό μας σαν γιατροί ότι λιγάκι κάνουμε σέρφινγκ εκεί ψηλά στο κύμα μεταξύ ισορροπίας, ωφέλους και αποτελεσματικότητας, αλλά και με τη χαρά της γνώσης και της επιστήμης που διακονούμε. Αλλά υπάρχουν και τα ταμεία, υπάρχει και η πολιτική υγείας, η οποία είναι βυθισμένη εκεί κάτω και προσπαθεί να αποτρέψει την επικείμενη καταστροφή που έρχεται με το χήμαρο της υψηλής αποζημίωσης των φαρμάκων, αλλά και των τεχνολογιών υγείας γενικότερα, δεν μένω μόνο στο φάρμακο. Θα σας πω μια ιστορία, η οποία πριν από λίγα χρόνια δημοσιεύτηκε στο New York Times και αφορά ένα ξεχασμένο επιστήμονα, τον Ρούντολφ Βίρχοφ. Για όσους δεν είναι πολύ εκεί με το όνομα, θα θυμίσω ότι είναι ένας άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του τόσο σε διάφορες ελεμφογενείς παθήσεις, αλλά όσο και στην ο πρώτος ο οποίος είδε ένα κομμάτι της συσχέτισης κάποιων σωματιδίων με κάποιες παθήσεις εντός εισαγωγικών. Όταν ήταν επιμελητής στο Σαριτέ του Βερολίνου, ξέσπασε το 1847-1848 μια μεγάλη επιδημία τύφου στην Άνω Σιλεσία. Η Άνω Σιλεσία, όπως γνωρίζετε, ανήκει τώρα στην Πολωνία. Ήταν ένα μέρος το οποίο είχε πλούσιο σε ανθρακοριχεία και ο μονάρχης, ο τότε Αυστρο-Ούγγρος μονάρχης, τον διέταξε να πάει να κάνει αναφορά. Όταν πήγε εκεί αυτός ο άνθρωπος, είδε ότι πραγματικά οι άνθρωποι πεθαίναν ο ένας μετά τον άλλον, αλλά διαπίστωσε και κάτι πολύ απλό. Ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν εξαιρετικά άθλιες συνθήκες υγιεινής, εξαιρετικά άθλιες συνθήκες εργασίας, φτώχεια, δεν είχαν πού να φάνε, δεν είχαν υγειονομική περίθαλψη. Και οι τρεις πόλοι εξουσίας οι οποίοι υπήρχαν στην περιοχή, οι μεν αριστοκράτες δεν τους βλέπανε σαν ανθρώπινα είδη, οι δε γραφειοκράτες του δημοσίου δεν ενδιαφερόντουσαν για τους ανθρώπους, αλλά ενδιαφερόταν για τις τύχες του κράτους, η δε εκκλησία ήταν γεμάτη έπαρση και αλαζονία και επιθυμούσε να διατηρήσει την ισχύ της στην περιοχή αυτή. Οπότε όταν γύρισε πίσω, κατέληξε ότι αυτή η επιδημία του τύφου, δεν βρήκε το μικρόβιο του τύφου, ήταν η αιτία, η φτώχεια και η επανάπτυξη αυτής της περιοχής και ουσιαστικά πρότεινε στον αυτοκράτορα ότι η λύση, η συνταγή, αν θέλετε, για να ελαττωθούν αυτά τα κρούσματα, αυτές οι επιδημίες, θα ήταν ο εκδημοκρατισμός της υγείας, αλλά ταυτόχρονα και των συνθήκων διαμονής, περίθαλψης και σύντησης των ανθρώπων στην επικράτεια του αυτοκράτορα. Έτσι, εμείς οι γιατροί πολλές φορές, μαζί με τις νοσηλεύτριες, αισθανόμαστε ότι έχουμε ένα καθήκον να σώσουμε ζωές. Αισθανόμαστε ότι είμαστε αλληλέγγυοι ο ένας με τον άλλον και σίγουρα υπάρχει το καινούριο μοντέλο, το μοντέλο του να εξασκήσουμε διατροφή, την άσκηση, οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Αλλά πριν από αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τον κάθε άνθρωπο αν έχει τα στοιχειώδη. Και τα στοιχειώδη είναι ουσιαστικά ένα. Κάπου να μείνει, κάπου να έχει να φάει, κάπου να έχει μια δουλειά να κάνει.
Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι συνάδελφοί μου στη Γαλλία, γιατί ακριβώς έχουν μεγάλη εμπειρία σε ανθρωπιστικές κρίσεις με τις δύο μεγάλες οργανώσεις που έχουν βγάλει, υπάρχουν εκατοντάδες άλλες, οι γιατροί χωρίς σύνορα και οι γιατροί του κόσμου. Και εδώ είναι μια αναφορά στην περίοδο της κρίσης και της ανερχόμενης ξενοφοβίας και από το ελληνικό κομμάτι των γιατρών του κόσμου, αλλά και από το διεθνές κομμάτι. Οι μετακινούμενοι πληθυσμοί, οι οποίοι έρχονται και παρέρχονται από μια χώρα, μπορεί να αφήσουν υγιές σπέρμα ανάπτυξης, αλλά μπορεί να είναι και μια λέλαπα, αν δεν αντιμετωπιστεί σφαιρικά και συνολικά. Έτσι, ο Βίρχοφ, θα χρησιμοποιήσω ακόμα ένα ρητό δικό του, λέγοντας ότι η ιατρική είναι μια κοινωνική επιστήμη και τελικά η πολιτική δεν είναι τίποτα άλλο παρά ιατρική σε ένα μεγάλο κάδρο. Νομίζω ότι αυτό όσοι ψάχνονται το έχουν στο μυαλό τους, ότι δεν μπορούν να δουν ξεχωριστά τον εαυτό τους σαν γιατρό, αλλά μόνο εν αρμονία με το γίγνεσθε το κοινωνικό, το πολιτικό και το οικονομικό της κάθε περιοχής. Επίσης, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που αντιλαμβανόμαστε τι αξίζει. Έτσι, αν ακολουθήσουμε τον Μάρξ, θα έλεγε το κόστος στον παραγωγό. Να μεταφέρουμε το κόστος στον παραγωγό. Αν ακολουθήσουμε μια πιο μοντέρνα άποψη σημερινή που μπαίνει και στην ιατρική και στην ογκολογία κυριότερα, η αξία στον καταναλωτή, η αξία του προϊόντος. Υπάρχει βέβαια η μεγάλη δύναμη των big data και της τεχνολογίας η οποία αναδύεται και η οποία δεν έχει ακόμα διερευνηθεί μέχρι πού θα φτάσει και βέβαια υπάρχουν και οι διάφορες υπόγειες διασυνδέσεις οι οποίες κινούν τα νήματα ανά τον κόσμο. Ποια είναι τα καλά νέα? Τα καλά νέα είναι ότι η επιβίωση τουλάχιστον με το Eurocare τη δεκαετία 99-2007 αυξήθηκε 5 φορές πάνω στην Ευρώπη συνολικά. Και βέβαια είναι η εποχή των μεγάλων εισόδων στην αγορά των καινοτόμων φαρμάκων. Αλλά έχουμε και κακά νέα. Εδώ είναι η διαφορετικότητα με την οποία έχουμε ανάλογα με το πώς αξοδεύει κάθε χώρα για ανάλογα με το εθνικό ακαθάριστο προϊόν σε θέματα υγείας και έχουμε από το πολύ χαμηλό 6,3 της Πολωνίας στο 11,1 της Γερμανίας και σχεδόν ισότιμο της Γαλλίας. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι πολύ πιο κάτω τώρα μετά στην περίοδο της κρίσης και από την Πολωνία ακόμα. Και βέβαια υπάρχουν τρομακτικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο ουσιαστικά μας διαφοροποιεί το πού ζούμε είναι και πώς θα μας περιθάλψουν και ενδεχομένως και το πώς θα αναπτυχθούμε σαν λαοί. Από τη Βουλγαρία πάνω που έχει τη χαμηλότερη προσβασιμότητα στην περίθαλψη μέχρι το Λουξεμβούργο που έχει την ισχυρότερη, κάθε χώρα έχει διαφορετικό πορτφόλιο αναφορικά με τις εισαγωγές, την πρόσβαση στο σύστημα υγείας, την επίγουσα ιατρική και βέβαια τη χορήγηση των φαρμάκων. Επίσης, όλα τα φάρμακα δεν αποζημιώνονται εξίσου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε εδώ χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, που σχεδόν αποζημιώνουν το 100%, αλλά και χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Σουηδία, που αποζημιώνεται μόνο το 60%. Μία πολύ ωραία μελέτη, η οποία από experts στην αντιμετώπιση του μελανόματος, μας λέει ότι από τους 5.000 ασθενείς που έγινε μια έρευνα μεταστατικό μελάνωμα στην Ευρώπη, από τους ασθενείς που έχουν μεταστατικό μελάνωμα, περισσότεροι από 5.000 δεν έχουν πρόσβαση στις πρώτες γραμμές θεραπείας. Και εδώ έχω σημειώσει με βέλος χώρες που ενδεχομένως είναι μέλη της ΑΣΤΑΡΤΗ, από την Αλβανία, την Κροατία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία. Βλέπετε τι διαφορετικά, ότι είναι πράσινο αποζημιώνεται, ότι είναι άλλο χρώμα, είναι είτε υπό έρευνα, είτε δεν αποζημιώνεται. Άρα τρομακτική διαφορά από χώρα σε χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θα ήθελα λίγα να δούμε, δεν ξέρω πόσοι από εσάς ξέρετε αυτό το Breast Cancer Index. Είναι κάτι το οποίο βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας λέει τις τεράστιες διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνουμε μετά και ένα πείραμα για κάποιες χώρες, αλλά εγώ έχω βάλει την Ελλάδα,
γιατί βλέπετε ότι ο μεγάλος κύκλος, οι πρώτες χώρες που έχουν την καλύτερη περίθαλψη σε θέματα καρκίνου μαστού είναι οι χώρες της Benelux, μαζί με τη Φιλανδία και τη Σουηδία, ενώ οι τελευταίες χώρες είναι η Ελλάδα, η Κροατία, η Λετωνία και η Ουγγαρία. Και έτσι, βάζοντας έτσι τον δείχτη που μας δείχνει παρακάτω, στο outcome και στο survivorship, πρώτη χώρα είναι η Κύπρος. Η χειρότερη χώρα είναι η Ουγγαρία. Η Ελλάδα είναι στην 20η θέση μεταξύ των 28 χωρών. Στο palliative care, σχεδόν τελευταίοι. Όχι σχεδόν, τελευταίοι. Δεν έχουμε καθόλου υποδομές ανακουφιστικής φροντίδας, ενώ η καλύτερη είναι η Ιρλανδία. Στο πόσο ο ασθενής θα βρει τρόπο να υπερνικήσει προβλήματα μέσα στη χώρα του, είμαστε σχετικά καλά, γιατί έχουμε μάθει να λυσόμεθα πάρα πολύ ωραία σαν λαός. Για την πρόληψη και τη διάγνωση είμαστε κάπου στο μέσο, 13η, με καλύτερη βέβαια τη Σουηδία. Για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και βέβαια για όλες τις συνθήκες που προκαλούν, βλέπετε πόσο χαμηλά είμαστε. Απίστευτο, δεν το πίστευα όταν είδα ότι ήμασταν 27η χώρα σε αυτή την ιστορία. Και τώρα να κάνουμε αυτό είναι το site τους που το έχουν, αν δουλέψει το ίντερνετ και μας πάει εκεί. Θα δούμε λιγάκι εδώ ότι ανάλογα σε ποια χώρα θέλουμε να πάμε ας πούμε στη Γαλλία, ο δείκτης αυτός εδώ θα πάει στη Γαλλία, είμαστε στο 59 σαν Breast Cancer Index. Η Ιταλία έχει το 60, είναι λίγο καλύτερο, αλλά στην Ιταλία τα πράγματα είναι πολύ διασπαρμένα από χώρα σε χώρα, από περιοχή σε περιοχή, αλλιώς αντιμετωπίζει το άνθρωπο στη Σικελία, αλλιώς στη Λομβαρδία. Αν πάμε στη Βουλγαρία, πάμε στο 49, αν πάμε στην Πολωνία πάμε στο 48 και αν πάμε στην Ελλάδα πάμε στο 46 με κατώτερο το 37. Άρα βλέπετε έτσι λιγάκι πόσο αλλάζουν τα πράγματα, πόσο διαφοροποιούμαστε από χώρα σε χώρα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν δεδομένα που να έχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μία αναφορά από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για το East Mediterranean Region, το οποίο όμως είναι πολύ, πολύ προβληματική σαν αναφορά και γι' αυτό δεν έβαλα κανένα στοιχείο. Και ουσιαστικά θέματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να συζητήσει είναι τι σημαίνει πρόσβαση στα φάρμακα με όρους δημόσιας υγείας, τι σημαίνει πραγματικά καινοτομία, το οποίο το χρησιμοποιούμε σαν κομφετή, πασπαλίζουμε κάθε τι καινούργιο με τη λέξη καινοτομία, ενώ δεν είναι σίγουρα καινοτομία, τι σημαίνει να βάζουμε ακριβά φάρμακα ή να κάνουμε ακριβές τεχνολογίες υγείας όταν θέλουμε να έχουμε μια δικαιότερη κατανομή των πόρων μέσα στην χώρα μας, αλλά και σε κάθε χώρα. Ένα παράδειγμα επίσης το οποίο βλέπει κανείς είναι το πόσο ταξιδεύουμε και παίρνουμε δεύτερες γνώμες ή τρίτες γνώμες και αντιμετωπιζόμαστε σε διαφορετικά μέρη. Έτσι, άνθρωποι που θέλουν να πάνε στη Βομβάη, που καταλήγει εδώ κάτω το Βέλος, στην άκρη του Βέλους, από ένα άλλο μέρος της Ινδίας, μπορεί να χρειάζεται να διασχίσουν χιλιάδες χιλιόμετρα, χιλιάδες ώρες. Και βέβαια, όλη αυτή η μετακίνηση δημιουργεί εξαιρετικά μεγάλο προβληματισμό σε ό,τι σαν λέλαπα, σαν χήμαρος, ο οποίος μπορεί να παρασύρει πολλά πράγματα στο διάβα του. Έτσι, ένας άνθρωπος από ένα μικρό νησί, το οποίο είναι διάσημο τουριστικά στην ΚΟ, θα αναγκαστεί να καταφύγει σε κάποια από τις μεγάλες πόλεις, στην Ηράκλειο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, για να μπορέσει να βρει την περίθαλψη που χρειάζεται. Τελικά, όλα δεν είναι καινοτομία, όλα δεν είναι η αξία την οποία έχει κανένας βάλει στο μυαλό του. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία να δει κανείς είναι πώς όταν μπαίνουμε με τα μούτρα στην καινοτομία και εδώ θα βάλουμε την τεχνολογία υγείας, η ρομποτική προστατεκτομή, η οποία υπήρξε ένας μεγάλος συναγωνισμός μεταξύ των διαφόρων κέντρων που έχουν χειρουργούν καρκίνο προστάτου στο Ηνωμένο Βασίλειο, να πάρουν ρομποτικά συστήματα Da Vinci. Βλέπετε ότι είναι με πράσινο, είναι αυτά που εφοδιαστήκανε με Da Vinci και όπου φαίνεται το πράσινο ότι κέρδισαν ασθενείς, ότι είναι με μπλε ή με κόκκινο, είναι αυτά που δεν ανανεώσανε την τεχνολογία, που χάνουν ασθενείς σιγά σιγά, με αποτέλεσμα πάρα πολλά κέντρα να κλείσουν. Γιατί ακριβώς υπάρχει ένας ανταγωνισμός και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας μεταξύ δημοσίου συστήματος υγείας και ιδιωτικού συστήματος, ότι ο ανταγωνισμός πάει μπροστά το σύστημα υγείας και δεν το πάει πίσω, αρκεί να υπάρχουν όροι συνεργασίας και διαφάνειας. Και τι συνέβη τελικά?
μετακινούμενοι πληθυσμοί οι οποίοι κλείσανε αναγκαστικά κάποια κέντρα που χειρουργούσαν καρκίνο προστάτη, που ξέρουμε όλοι ότι σαν επιβίωση δεν διαφέρει σε τίποτα από την ανοιχτή προστατεκτομή, μόνο σαν επιβίωση, ότι πάρα πολλοί πληθυσμοί σε ένα σύστημα που είναι κεντρικό χάσανε την πρόσβαση στο τοπικό τους γιατρό, στο τοπικό τους νοσοκομείο και ουσιαστικά όλα αυτά έγινε με ένα πολύ μεγάλο κόστος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, χωρίς να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών υγείας ισότιμα σε όλους τους ανθρώπους. Επομένως, το να έχουμε πρόσβαση σε καινούργια φάρμακα, σε καινούργιες καινοτομίες, δεν πρέπει να το βλέπει κανένας μόνο σαν καινοτομία, αλλά αν δεν το συνδέσει με την πρόσβαση των ανθρώπων, θα είναι απλώς μια επένδυση. Με αυτό ήθελα να κλείσω και να βάλω έτσι ερωτήματα, γιατί είναι σημαντικό να συζητήσουμε και έχω βάλει ενδεικτικά κάποια ερωτήματα, τα οποία θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη των παρευρισκομένων, όπως ας πούμε ποια είναι η εθνική μας εμπειρία. Η κάθε χώρα μπορεί να πει ποια είναι η δική της εμπειρία. Αν υπάρχει εξασφάλιση της πρόσβασης στο σύστημα υγείας για τους πληθυσμούς τους περιθωριοποιημένους. Μας ενδιαφέρει απλώς η υγεία ή εξατομικευμένη υγεία, κάτι που ακόμα και στην αντιβιωτική, στα αντιβιωτικά το ζητάμε, πόσο περισσότερο στον καρκίνο. Αν πρέπει να βγάλουμε σαν Αστάρτη και όλες οι άλλες ομάδες που συνεργάστηκαν για αυτό το συνέδριο ένα position paper για το κόστος των ακριβών φαρμάκων, τι συνεργασία ζητάμε μεταξύ μας στη Μεσόγειο, και ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό, τη μεσογειακή διατροφή και την άσκηση. Ας μην φτάσουμε σε ακρότητες άλλες που μπορούμε να επενδύσουμε πάρα πολύ γνώση αλλά και πάρα πολύ εμπειρία συνολική και βέβαια τις διάφορες ελλείψεις στη διατροφικά στοιχεία. Και τελικά η πρόσβαση στην υγεία είναι ένα πολιτικό θέμα ή είναι ένα οικονομικό θέμα. Θα ήθελα πραγματικά να ακούσω τη γνώμη σας και να πάρετε το λόγο έτσι να μιλήσουμε έτσι για αυτά τα θέματα τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά αλλά και για οτιδήποτε άλλο κανείς θα ήθελε να σχολιάσει.